Μία ευνηδιαστική επίσκεψη με νόημα στην 115 πτέρυγα μάχης της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι τα τελευταία 24 ώρα αναφερόμενοι στην στρατικοποίηση των νησιών όπως η Κρήτη, η Κάρπαθος αλλά και το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε αεροσκάφη τύπου Viper και F-16 ενώ ενημερώθηκε για την αποστολή, την οργάνωση και ετοιμότητα της πτέρυγας μάχης, την αναβάθμιση των αεροσκαφών και τη συνολικότερη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ειδική μνήμα έκανε στους πιλότους αλλά και σε όλο το προσωπικό που χειρίζεται τα αεροσκάφη. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την 343 μοίρα όπου τον υποδέχθηκαν οι πιλότοι και του προσέφεραν αναμνηστικά δώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με το προσωπικό και αντάλλαξε ευχές εν ώψη της νέας χρονιάς, ευχαριστώντας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει. Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Δεν έχει οθόνη, έχει το τεχνητό. Έχει όργανα εκεί. Έχει όργανα, σωστά. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επίσκεψη Μητσοτάκη στην 115 πτέρυγα μάχη στα Χανιά, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις και ειδικά η πολεμική αεροπορία είναι αυτή που υπερέχει έναντι της πολεμικής αεροπορίας των Τούρκων, κάτι που πολλές φορές αναφέρεται και στα ρεπορτάζ στην γειτονική μας χώρα. Την ίδια ώρα, απευθυνόμενος στους πιλότους και το προσωπικό, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν νιώθει απειλή από κανέναν.